Κύριε Αναπληρωτή Δήμαρχε, νομίζω θα έπρεπε να φτιάξουμε μεγαλύτερη αίθουσα για να χωρέσουμε τον κόσμο που ήρθε να παρακολουθήσει σήμερα τον Γέροντα. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, κύριε Αναπληρωτά Δήμαρχε, κύριε Σαντραζέμι, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κυρία Μαλιάρα, Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων, αγαπητοί μας φίλοι, εσείς φτάσαμε στην τελευταία εκδήλωση για αυτή τη χρονιά και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο άλλο θέμα από ένα πνευματικό θέμα και δι' θέμα σχετικό με την εξομολόγηση. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλέσαμε τον σεβαστό γέροντα, δικαίως τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, τον πατέρα Εφραίμ, έχει έρθει τα Χριστούγεννα του 2004, περάσανε 5 χρόνια και ξαναήρθε να μας ομιλήσει. Δύο λόγια για τον γέροντα. Γεννήθηκε το 1956 στην Αλεξανδρούπολη. Το 1977 ήρθε στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, την οποία διεκόνισε για 24 συναπτά χρόνια σε όλα τα διακονήματά της. Χαριτολογώντας, το είπα το μεσημέρι, ότι από ναύτης ως κυβερνήτης. Το 2001, με απόφαση Ιεράς Κοινότητος, μετατέθηκε στην Ιερά Σκήτη του Αποστόλου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου, που ανήκει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, για την εκβάθρον ανακαίνιση αυτής. Ο γέροντας με τη συνοδεία 23 μοναχών δέχεται πλήθος προσκυνητών στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, εξομολογώντας, φιλοξενώντας και παρέχοντας πλουσιοπάροχα την αγάπη του σε όσους πέρασαν και περνούν από τη σκήτη. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο Άγιος Φώτιος της Μητροπόλεως μας και τον Σύλλογο Προσκυνητών Αγίου Όρος. Το θέμα του γέροντάς μας είναι ένας σωστός τρόπος εξομολογήσεως. Γέροντα, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, ευλαβέστατε λειτουργή Θεού του Υψίστου, κύριε Αντιδήμαρχε, σεβαστή μου και αγαπημένη μου εν Χριστώ πνευματική αδελφή. Επικαλούμενος τας ευχάς σας και ευλογίας όλων σας, θα αποτολμήσω εις την αγάπη σας να εκφράσω ολίγα τεινά, τα οποία εδιδάχθην από το Άγιον Όρος. Δηλαδή, δεν θέλω και δεν ταιριάζει στην αμαρτωλότητά μου να εκφράσω δικάς μου γνώμες. Όσα εδιδάχθην από το πνευματικό μου πατέρα και γέροντα και από άλλους εγκρίτους πνευματικούς πατέρας, πολεούς εις την ιεροσύνη και εις την πνευματική πατρότητα, οι οποίοι εξομολόγησαν χιλιάδες χιλιάδων ψυχάς και έχουν πλουσίαν τη χάρη της διακρίσεως των πνευμάτων, αλλά και την εμπειρία πώς στηρίζονται και πώς οικοδομούνται οι ψυχές, δια να προπευθούν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Διευκόν Αγίων σας, θέλω να υπώ ολίγα τεινά δια τους αγαπημένους γονείς, δια όλους τους ορθοδόξους μόνον γονείς, διότι ο ορθόδοξος γονεύς, ο πατέρας και η μητέρα, οι οποίοι έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στεφανώθησαν εις την Αγία μας Ορθόδοξον Εκκλησία, διαφέρουν από όλους τους γονείς όλου του κόσμου. Όλοι παντρεύονται εις τον κόσμο, εις όλη την Ιφίλιον και παιδοποιούν όσοι παιδοποιούν. Όμως η εμπειρία και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας το γράφει και το αποκαλύπτει ότι μόνον εις την Ορθόδοξον Εκκλησία μας αυτοί οι οποίοι στεφανώνονται λαμβάνουν μία ιδιαίτερα χάρη του Αγίου Πνεύματος δια να γίνουν οι δύο ένα, εν Χριστώ όμως. Δεν έχει σχέση με συνάφεια και συνουσία, εν Χριστώ ένα. Όπως ο Χριστός μας ένωσε την Εκκλησία και την έκανε μυστικό σώμα του, που είμαστε όλοι εμείς οι ευσεβείς Ορθόδοξοι. Ώστε να λέγουμε ότι ο Χριστός μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το σώμα του, την Εκκλησία του, εμάς δηλαδή τους αμαρτωλούς, ούτε και εμείς φυσικά χωρίς τον Χριστό μας. Δια τούτο η ευθύνη, η πνευματική ακρεφνός ευθύνη των Ορθοδόξων γονέων έναντι των τέκνων παιδαγωγικός και πνευματικός είναι μεγίστη, διότι και η τιμή των είναι υψίστη. Όταν λέγουν οι πατέρες μας λόγου χάρη ότι ο γονέας
ο πατέρας και η μητέρα, μετά τον Ορθόδοξο γάμο των, θα καταστούν συνδημιουργοί Χριστού. Διότι δεν θέλει ο Χριστός μας άλλη φορά εκτουχώς, απευθείας, να λάβει πυλών και να ποιήσει άλλους ανθρώπους. Αλλά θέλει να συνεργαστεί με τους Ορθοδόξους γονείς, δια να έρθουν στον κόσμο άλλοι άνθρωποι, δια να χαρούν οι άγγελοι του ουρανού, όπως λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον, χαρά γίνεται εν ουρανής, διότι ήρθε άνθρωπος εις τον κόσμο, διότι γεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο, προσωρινός. Και στη συνέχεια να μεταβεί αιωνίως και ατελευθύτως εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστε λοιπόν κυρίως η Ορθόδοξη Μητέρα έχει αυτό το μέγα και μοναδικό χάρισμα να φέρνει στον κόσμο ανθρώπους δια να πλουτιστεί η βασιλεία των ουρανών. Αλίμονον εάν μεγαλώσει η κόλαση από τους ανθρώπους που έρχονται στον κόσμο τούτον. Ποια η ευθύνη και η απολογία των. Όσον η τιμή, το σούτον και η ευθύνη. Δια τούτο όλες οι ευχές και οι προσευχές μας, πιστέψατε με το αμαρτωλό ειλικρινό, είναι δι' όλους τους Ορθοδόξους γονείς, γνωστούς και αγνώστους, δια την μεγάλη τιμή που τους αξιώνει ο Χριστός μας να γίνουν συνδημιουργοί Ιησού Χριστού και να φέρουν ανθρώπους εις τον κόσμο. Προϊόντος του χρόνου, όμως, διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι γονείς, κυρίως εις το πρώτο τέκνοτον, όταν έχουν την πρώτη εμπειρία, ότι δεν αρκεί μόνο το να εργάζονται και να τρέφουν τα τέκνα των υλικός, αλλά και πνευματικός. Θα αναφέρω εκ προημίων ένα θλιβηρό, πολύ θλιβηρό, γνωστό ίσως, και μακάβριο και αποτρόπιο παράδειγμα, δια να δείτε εις τα όντα σας τα θεοφιλή, πως οι γονείς πολλάκις πικραίνονται, ενώ θυσιάστησαν δια τα τέκνα των. Λέγει μία η μητέρα εις το τέκνο του, παλιόπαιδο και αλήτη, γιατί μου το έκανες αυτό, ε, γιατί αυτοκτόνησες, όλα σου τα παρέσκω. Εργαζόμουν σαν σκυλή μέρα και νύχτα κι εγώ και ο πατέρας σου. Σου δίναμε τα χρήματα, σου δίδουμε τα τρόφιμα, σου δώσαμε τις γνώσεις, να μάθεις ξένες γλώσσες, να μάθεις μουθικά, να μάθεις αθλητικά, να σπουδάσεις. Γιατί αυτοκτόνησες, γιατί. Έμπροσθεν του κραβάτου του νεκρικού. Και ο πατέρας βουβός και οι συγγενείς βουβοί. Τόλμησε ένας μικρός ιδιαιτέρως να πει στη μητέρα. Αργότερα βέβαια, μετά την τελευταία της ιδίας. Ήκουσα αγαπητή μου ψυχή ότι έδωσε τα πάντα εις το τέκνο σου και όμως αυτοκτόνησε και άφησε μία επιστολή και είπε ότι δεν βρήκε η ψυχή μου ανάπαυση στον κόσμο αυτό. Δια τούτο τελειώνω κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή του δώσαν όλα τα υλικά όμως και τρόφιμα και χρήματα και σπουδές και καλές σπουδές. Όμως ο άνθρωπος έχει και ψυχή. Η ψυχή με τίποτα γήινο δεν αναπαύεται, με τίποτα. Μόνο με τον Χριστό μας, μόνο με την ουράνια βασιλεία. Από εκεί προήλθε ως πνοή του Θεού και εκεί αναπαύεται. Εάν δεν τον βρει εδώ επί της γης και δεν τον χορτάσει, θα τον αναζητεί ματέως. Ή στα σαρκικά σιδονάς, ή στα τρόφιμα, ή σ' άλλα πονηρά, ή στα ναρκωτικά, ή τέλος και στην κόλαση και στην αυτοκτονία. Φυσικά σε όλα αυτά απουσιάζει ο Χριστός μας. Πρέπει λοιπόν να βρει τον Χριστό και να αναπαυθεί στον Χριστό μας διάγοντας Ορθοδόξους. Η πρώτη ευθύνη και η μηγίστη είναι αναμφιβόλως, δίχως πάσης αμφιβολίας δηλαδή, των Ορθοδόξων γονέων. Όταν λέγουν οι πατέρες μας ότι είναι η κατοίκον εκκλησία, όταν λέγουν οι πατέρες μας ότι η οικογένεια είναι το πρώτο κύτταρο της εκκλησίας και από τα παιδιά των θα πάρουν αργότερα όταν μεγαλώσουν όλα στα θέσεις, και τα εκκλησιαστικά και τα μοναστικά και τα κοσμικά και τα θεωτικά και τα πάντα. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Πώς όμως η ευθύνη των Ορθοδόξων γονέων σε όλα τα θέματα
είναι τόσο μεγάλη και τιμητική, και από όλα αυτά τα μεγάλα θέματα έναν μόνο κόκκον από το μεγάλο αυτών ορμαθών των πνευματικών της ευθύνης και της τιμής θα αναφέρω στην αγάπη σας, δηλαδή την πνευματική ευθύνη που έχουν οι Ορθόδοξοι γονείς και πρώτη πνευματική παιδαγωγή των τέχνοντων εις το θέμα της Ορθοδόξου πνευματικότητος και δι' της Ορθοδόξου μυστηριακής ενίας της μετανοίας και εξομολογήσεως. Ετέθη θέμα. Από ποιαν ηλικία πρέπει το παιδάκι, το αγοράκι και το κοριτσάκι να εξομολογείται? Από τόσο χρονών. Άλλος έλεγε από αυτήν την ηλικία, λόγου χάρη 5. Άλλος έλεγε 10. Άλλος έλεγε 12. Άλλος έλεγε αυτό, άλλος έλεγε εκείνο. Όλες οι θέσεις είναι σωστές. Και ρωτήθηκε ένας ευτελής μοναχός και απήντησε. Ο άνθρωπος αμαρτάνει από την ηλικία που αρχίζει και ομιλεί. Αυτό επιστημονικώς εξακριβώθηκε, διότι το μικρό παιδάκι, αν το παρακολουθήσουμε παιδαγωγικώς, επειδή δεν γνωρίζει να εκφραστεί και να ομιλήσει, προσπαθεί με μορφασμούς, με κινήσεις και κυρίως με το κλάμα να εκφράσει την ευχαρίστηση ή μάλλον τη δυσαρέσκειά του. Του δίδουμε κάτι, χαίρεται. Του παίρνουμε, αρχίζει και κλαίει. Του ξαναδίδουμε, γελάει. Του ξαναπαίρνουμε, κλαίει. Θέλει να εκφράσει ότι το θέλει. Δεν μπορούμε να του κόψουμε το θέλημα. Δεν μπορούμε να του κάνουμε αυτό που θέλουμε. Πώς θα επιβληθεί? Πρέπει λοιπόν από την μικρά ηλικία του οι ευσεβείς ορθόδοξοι γονείς να προσέξουν πάρα πολύ καλά, να μην αρχίσει δειλά-δειλά υποβρυχίως, όπως λέγουμε εμείς οι μοναχοί, να αρχίσει να κακοσυνηθίζει εις το ίδιο αυτού θέλημα και αργότερα εις το ίδιο αυτού φρόνημα. Θέλοντας να κάνει το δικό του και αποτυχάνοντας αρχίζει και κλαίει. Δηλαδή πρέπει να γίνει το δικό μου με οποιοδήποτε τρόπο. Και έτσι λοιπόν οι γονείς υποχωρούν και γίνεται το θέλημα του τέχνοντο. Επικαλού βεβαίως. Όμως μία φορά υποχώρησης, 2, 3, 5, 10, αρχίζει το παιδί και κακοσυνηθίζει. Επί του καλού πάντοτε ομιλούμε. Αυτό δεν θα ωφελήσει τον άνθρωπο προϊόντος του χρόνου, διότι δεν θα μάθει εξαπαλών ανήκων εις την υπακοή του, εις τους φυσικούς γεννήτωρας και γονείς. Όταν είπε ο Χριστός μας εις την Παλιά Διαθήκη «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», δεν είπε «τίμησον ούτε τιμήσατε», αλλά «τίμα και όσο ζει και μεταθάνετο». Και να τον τιμάς αδιακόπως εις όλα και να υπακούεις εις αυτούς εις όλα, πλην ενός. Όταν οι γονείς κηρύττουν αίρεση, όταν οι γονείς κηρύττουν όχι Ιησού Χριστόν Ορθόδοξον και Σταυρωμένον, όταν δηλαδή είναι κατά της Ορθόδοξου Εκκλησίας και σε αναγκάζουν να αμαρτήσεις φανερά και προκλητικά, εκεί καλύτερα να λυπήσεις τους γονείς και όλων των κόσμων παρά τον Χριστό μας. Είναι η μόνη ευλογημένη παρακοή, η οποία στεφανώνεται με δόξα και τιμή και από τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Αλλά θα φανεί αυτό πολύ αργότερα. Σε όλα τα άλλα, οφείλει το τέκνον, όποιες ηλικίες και να είναι, υπακοή. Και μάλιστα αγόγιστο, ώστε αν απέλθουν του κόσμου τούτου, η ψυχή του εις τη μνήμη της συνειδήσεως να είναι τόσο πολύ αναπαυμένη, ώστε όταν ενθυμείται αυτά στα σιεράς της εμνάς μοφάς των γονέων μας, όσοι έχουμε και εμείς θα το καταλαβαίνουμε, να έρχονται δάκρυα συγκινήσεως αλλά και αναπαύσεως, ότι και η ψυχή μας αναπαύθηκε, πήραμε σαν πρίκα της αυχάς και ευλογίας των γονέων μας και η ψυχή μας είναι αναπαυμένη. Αυτή θα μας συνοδεύσει στο υπόλοιπο της ζωής μας. Αλίμονο, εάν οι αναμνήσεις είναι αντίστροφες, να εθυμούμε τα λυπηρά και θλιβερά γεγονότα. Ώστε λοιπόν εκείνη η καλή μανούλα έδωσε τα πάντα στο παιδί της, ώσαν να είναι ζώων, ώσαν να έχει μόνο σώμα, ώσαν να μην έχει μόνο ψυχή, ώσαν να μην γνωρίζει ότι υπάρχει και διάβολος στον κόσμο τούτον, ώσαν να μην γνωρίζει ότι εδώ πέρα γίνεται ο χαμός με τόσα αμαρτήματα και πάθη. Πού βρισκόμαστε? Οφείλει να γνωρίζει με επίγνωση, και αυτό το λέγω όχι στην αγάπη σας αλλά γενικώς, ότι μεγίστη η ευθύνη αλλά και η τιμή, επαναλαμβάνω, να παιδαγωγηθεί το παιδί από τους δύο τους γονείς, από τα τίμια χείλη των γονέων να ακούσουν τα ευσεβή λόγια.
Ο Χριστούλης, παιδάκι μου, λόγου χάρη, όταν είναι μικρό το παιδάκι, τον Χριστούλη θα πάνε να πάρουμε να κοινωνήσουμε. Όχι χρυσό δοντάκι, όχι χρυσό πραγματάκι, οτιδήποτε άλλο. Τον Χριστούλη μας. Τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Λέξεις ιερές. Αλλά για το μικρό παιδί είναι πανάγιες αυτές οι τοποθετήσεις και συναισθηματικός, διότι αργότερα θα θυμηθεί ότι αυτές τις λέξεις τις δίδαξαν τα στόματα, τα τίμια των γονέων μου, του πατέρα μου και της μητέρας μου. Και αυτό πηγαίνει κληρονομικός. Και δεν φτάνει μόνον αυτό. Είπε λοιπόν εκείνος ο μοναχός ότι ο άνθρωπος αμαρτάνει από τη στιγμή που αρχίζει και ομιλεί. Και επειδή δεν μπορεί να διατυπώσει φραστικός στην ηθική του γλώσσα τα πάντα, αρχίζει λοιπόν και ψεύδεται. Αρχίζει και ψεύδεται. Αρχίζει και υποκρίνεται. Αρχίζει και μεταθέτει την ευθύνη εις τον άλλον. Ό,τι έκανε το δεύτερο αμάρτημα του Γενάρχου λοιπόν Αδάμ, μετά την αμαρτία της παραπολής, μεταθέτουμε την ευθύνη εις τον άλλον. Αυτό το κάνουμε εμείς και το γνωρίζει έκαστρος από τη συνείδησή του. Δια τούτο, η παιδαγώγηση των γονέων εις το πνευματικό αυτό θέμα είναι πολύ μεγάλη. Εφόσον λοιπόν οι πρώτες αμαρτίες, έστω και συγνωστές, όπως λέγουν οι μεγάλοι πατέρες που είναι έμπειροι στην Ιεράν Εξομολόγηση, και αυτά τα πράγματα οφείλει κανείς να τα γνωρίζει. Όταν όμως οι μεγάλοι, πάσης ηλικία σωματικής μόνο, δεν έχουν επίγνωση ότι η αμαρτία είναι αμαρτία, αλλά τι είναι αμαρτία αυτό καθεαυτό, ολίγοι το αισθάνονται καρδιακώς, ως μυστική πληροφορία, ότι ο Θεός που είναι πανταχού παρόν, παντού είναι, μόνο στην αμαρτία δεν είναι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή ότι στην αμαρτία την αμετανόητη δεν ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ο Θεός πανταχού παρόν. Με άλλα λόγια, όλοι πολυμπούν μέσα στην απανταχού παρουσία του Χριστού μας, και οι δαίμονες και οι άγγελοι και οι άνθρωποι, οι πάντες, αλλά ποιοι απολαμβάνουν τη χάρη την άκτιστον του Αγίου Πνεύματος? Μόνον οι άγγελοι, μόνον οι δίκαιοι. Επομένως, κάτι υπάρχει στο πλάσμα αυτό που λέγεται άγγελος ή άνθρωπος, που είναι δεκτικός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Οι άλλοι δεν είναι δεκτικοί. Επομένως, σε τι οφειλεί η έννοια της απανταχού παρουσίας του Χριστού μας, όταν δεν γίνεται προσωρινός και αιωνίος αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Δια τούτο λοιπόν, ο πατέρας και η μητέρα, πολύ αργότερα οι παιδαγωγοί στο σχολείο και στα τρεις βαθμίες, και αργότερα ο πνευματικός ανάδοχος και ακόμη πιο σπουδαία ο πνευματικός του πατέρας και λειτουργός, όποιος θα είναι και αυτός, διότι όλοι οφείλουμε να έχουμε πνευματικούς πατέρες εις την επίγειο ζωή μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι ένα μικρό παιδάκι προσελθόν σε έναν πολιόν γέροντα εις τα σκληνάς Αθήνας, εγονάτισε και του είπε: «Πάτερ μου, δεν ήλθα να εξομολογηθώ, αλλά ήθελα να πάρω την ευχή σου και μόνο και να σου κάνω μία απλή ερώτηση. Ποιος είναι ο δικός σου πνευματικός?» Ο δε ακούσας την ερώτηση αυτήν εξέφθη, αγρίευσε. Το ιελαρόν έγινε άγριο. Σαν χαμελέον άλλαξε το χρώμα και τη μορφή και άρχισε να του λέγει άλλα πράγματα. Αυτά είναι προσωπικές ερωτήσεις, δεν σου επιτρέπεται, είσαι περίεργος, είσαι πονηρός. Πάτερ μου, σας παρακαλώ, θέλω να πάρω την ευχή του δικού σας πνευματικού πατρός. Γιατί του λέγει? Διότι είστε τόσο ενάρετος άνθρωπος και θέλω να ξέρω ποιος πνευματικός πατέρας σας αναγέννησε εν πνεύματι Αγίου. Αυτό του είπε. Και ήταν μικρός, πες. Επειδή όμως αυτός ο πνευματικός πατέρας δεν είχε εξομολόγο και πνευματικό πατέρα, προφανώς είχε κοιμηθεί, ο Θεός γνωρίζει τι, δια τούτο δεν τον απήντησε και απήλθε λυπούμενος σφόδρα. Βλέπετε λοιπόν οι νέοι άνθρωποι ότι πολλάκις μας κάνουν κάποιες ερωτήσεις που είναι πάρα πολύ σωστές και μας βάζουν εις την θέση μας και μας αναγκάζουν να είμαστε σύμφωνα με όσα διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες στα Άγια Βιβλία του. Έτσι λοιπόν η πνευματική παιδαγώγηση των γονέων και στο θέμα της εξομολογήσεως θα είναι εξαπαλών ανήκων. Ένα απλό παράδειγμα. Όταν έλεγε κάποιος ότι από μικράς ηλικίας λόγου χάρη και 3 ετών θα υπάγω το παιδάκι μου στο πνευματικό, μα δεν έχει κανένα αμάρτημα, μα δεν έχει κάνει τίποτα, μα δεν γνωρίζει από αμαρτήματα και από πάθη, θα αρχίσουμε να μπερδεύουμε τα πράγματα, να γίνει 5 και 10 και 15. Ακριβώς,
θα του πούμε ότι δεν έχουμε κανένα αμάρτημα. Ένα σχήμα λόγου. Ή θα του πούμε κάτι πολύ απλό. Θα σου διαβάσει μια ευκούλα, θα σου πει δύο λογάκια και ποιο είναι το όπειρος. Ότι αρχίζει και συνηθίζει από μικράς ηλικίας εις το μέγα μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Από τότε πρέπει να συνηθίσει το κυπαρισάκι να είναι ίσιο και αυθυτενές. Εάν στραβώσει, θα είναι λίγο δύσκολο. Ίσως και θα είναι και αδύνατο. Εάν θα μεγαλώσει και θα γίνει 15-25, ομιλώ πάντοτε γενικώς, ίσως και ποτέ να μην προσέλθει. Ίσως εάν προσέλθει για πρώτη φορά μεγαλωμένος, να γίνει ένα σκάνδαλο, ένα πειρασμός και να αποκοπεί παντελώς από την Εκκλησία που γίνεται σε τόσα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια και είναι τόσα καλά παιδιά, διαμάντια παιδιά. Και όμως αυτά τα διαμάντια δεν έχουν καμία σχέση με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Δεν φταίνε αυτά. Αλλά έχουμε αυτούς τους μεγάλους αριθμούς. Δια τούτο η ευθύνη των ευσεβών και καλών Ορθοδόξων γονέων από αυτή την μικρά ηλικία έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνηθίσει να οδηγεί το παιδάκι χεράκι-χεράκι εις τον πνευματικό πατέρα για να αρχίσει αυτή η συνεργασία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για το μυστηρίο της μετανοίας, επαναλαμβάνω, και εξομολογήσεως. Και όταν θα αρχίσει να μεγαλώνει και θα αρχίσει να διδάσκεται και άλλα πράγματα, πάλι από τα ευσεβή των γονέων και αργότερα των παιδαγωγών και με τα πνευματικά βιβλία, ανάλογα με τη σωματική του και πνευματική ηλικία, θα αρχίσει να καταρτίζεται και να τελειοποιείται ο χαρακτήρας του, ώστε σιγά σιγά να έχει πλέον επίγνωση ποια αμαρτία κάνει ή ακόμη πιο αναλυτικά από ποιο πάθος πολεμείται. Διότι το πάθος είναι ο αναπληρωτής του διαβόλου και της αμαρτίας. Ένας άνθρωπος που είναι υποστατικά δαιμονισμένος έχει τον πειρασμό μέσα του οντολογικά. Οντολογικά. Όχι πνευματικά φυσικά, αλλά οντολογικά. Εάν δεν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός υποστατικά δαιμονισμένος, αλλά έχει πάθη που ενεργούν αυτά τα πάθη εις την πράξη της αμαρτίας, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σχεδόν. Είναι φρικτός ο λόγος. Είναι δυνατός ο λόγος, αλλά είναι αληθινός ο λόγος, διότι δεν είναι προσωπικές θέσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, των Αγίων Πατέρων. Δια τούτο οι πατέρες επιμένουν, έως θανάτου θα δώσεις τη μάχη να απαλλαγείς τουλάχιστον από τα πάθη τα οποία ενεργούν, αμαρτήματα τα οποία σε κολλάζουν. Και σε κολλάζουν με το express κατευθείαν. Δεν χρειάζεται μεσολάβηση. Κατευθείαν πάθος. Εάν κανείς απέλθει για αμαρτήματα που είναι και λέγονται θανάσιμα. Δια τούτε κλήθησαν θανάσιμα, διότι εν την πράξη η ψυχή θανατώνεται, όχι το σώμα. Δηλαδή, αναστέλλεται, συστέλλεται παντελώς όλη η χάρη του Ορθοδόξου Βαπτίσματος. Δεν ενεργεί. Οι ευσεβείς γονείς, οι οποίοι μεγαλοποιήθηκαν και αυτοί από τους γονείς των και πηγαίνει πολλά και σκληρονομικά ή και χαρισματικά εις το μυστήριο της Εκκλησίας και κοινωνούν και εξομολογούνται και νηστεύουν, είναι πολύ φυσικό να οδηγήσουν τα τέκνα των εις αυτό το μυστήριο. Και σιγά σιγά θα διαπιστώσουν ότι το Πνεύμα το Άγιο τους χαρίζει μία αρμονική συνεργασία στους γονείς και διαπιστώνουν με πολύ χαρά ότι η γλυκή καρπή αυτής της χάριτος βρίθενε εφαρμογής αμέσως από τις μικράς ηλικίες. Λόγου χάρη τα παιδιά των είναι ειλικρινέστατα όταν συζητούν οι γονείς αυτά. Δεν θα τους ψεύδονται. Θα είναι όχι αγγελουδάκια, αλλά θα είναι χριστοί πολίτες από μικράς ηλικίες. Ή αν καλύτερα μπορεί να το πει διαφορετικά, είναι υποψήφιοι για μελλοντικές προσωπικότητες. Αυτοί όντως θα καταλάβουν όλες τις θέσεις και στην πολιτεία και στην Εκκλησία, εκτός αν πλανηθούν και εκτροχιαστούν παντελώς της υγιούς Ορθοδόξου διδασκαλίας. Πράγμα σπανιότατο. Εάν όμως αρχίσει το παιδάκι από τις μικράς ηλικίας και ανθίσταται και διαφωνεί και δεν θέλει να εξομολογείται τα οποιαδήποτε πάθη, λογισμούς ή και μικρά του αμαρτήματα, τότε δημιουργείται μία άλλη κατάσταση ή και οι γονείς δεν τον οθούν, δεν τον παρακαλούν, δεν τον ταρακουνούν, αν θέλετε, όχι να τον εκβιάσουν την ελευθερία και τη βούληση, αλλά να τον προτρέψουν κάπως πιο ισχυρά. Για να αρχίσει να συνηθίζει να εξομολογείται, σχηματίζεται μία άλλη φλαδαρή εικόνα Ορθοδόξου Χριστιανού
τύπου προτεστάντικου τύπου. Δηλαδή, το παιδάκι μου είναι πάρα πολύ καλό, το παιδάκι μου είναι πάρα πολύ χρυσό και είναι, όντως. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία, ούτε κοινωνεί, ούτε εξομολογείται. Μα δεν έχει κάνει και τίποτα για να εξομολογηθεί. Και αυτό είναι, ξέρετε, πλάνη ικτρά. Εφόσον κράζουν και ευωούν όλα τα βιβλία της Εκκλησίας, ότι και μία ημέρα να είναι επί της γης η ζωή μας, η βιωτή μας, δεν είναι άμερος πάσης αματίας, έστω και ψηλό λογισμός και συγκατάθεση, πόσο μάλλον κανείς όταν διάγει χρόνους και χρόνους. Έτσι λοιπόν δημιουργείται άλλο είδος ορθοδόξου πνευματικής φρονήματος και διδασκαλίας. Γίνεται άλλο είδος ορθόδοξος που παρεκκλίνει μάλλον στον προτεσταντισμό παρά στην υγιή ορθόδοξη τοποθέτηση. Δια τούτο οι πατέρες και μάλιστα οι μεγάλοι παιδαγωγοί, λόγου χάρη ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος χαίρεται και αναπράγεται με τους ορθοδόξους γονείς και τα γράφει εκεί στα θεόπνευστα βιβλία του. Ευλογημένα τα στόματα, ευλογημένα τα χέρια και οι ασφαλίσεις, αν θέλετε, και οι υπόλοιπες αισθήσεις των καλών γονέων που οδήγησαν τα τέκνα των σε αυτά τα μεγάλα και άχνατα μυστήρια της σειράς εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας από μικράς ηλικίες. Αλλά και στα μεγάλα συγγράμματα και στα μεγάλα συναξάρια των μεγάλων ανθρώπων που αυτοί έφτασαν σε μεγάλα μέτρα και κατέλαβαν αυτά στις θέσεις, βλέπουμε ότι από τη μικρά των ηλικίαν εγκαλοκήθησαν εις αυτά τα ορθόδοξα μυστήρια. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχέση με εμάς τους πνευματικούς, με όλους τους ορθόδοξους πνευματικούς απανταχού της γης. Όταν δηλαδή έρχεται κανείς δια πρώτη φορά να εξομολογηθεί, όταν δεν έχει πνευματικό πατέρα και έρχεται για πρώτη φορά και είναι, να το πω έτσι πιο τολμηρά και αυστηρά, αδαείς των πνευματικών, υπάρχει μία λεπτή ισορροπία και μία λεπτή σχέση. Πώς θα είναι η πρώτη συνεργασία και η πρώτη επικοινωνία ενός νέου ανθρώπου, αγοριού και κοριτσιού, όποιος και να είναι αυτός, με το πνευματικό του πατέρα. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, δεν μπορεί να γίνει το πρώτο μυστήριο τέλειο από την πρώτη αρχή. Πρέπει να γίνει η γνωριμία και η συνήθεια για να ξαναέρθει, να ξαναέρθει, να ξαναέρθει και τότε ο Θεός θα φωτίσει αν έχει αγαθή προαίρεση ο άνθρωπος αυτός, ο νέος, να ανοιχθεί και να κάνει κάποιον πνευματικό πατέρα σταθερό. Όχι να πηγαίνει εδώ και εκεί και να αλλάξει τους πνευματικούς ή να αρχίσει να συγκρίνει τους πνευματικούς και να λέγει «Πήγα εις τον τάδε και μου είπε αυτό. Πήγα εις τον άλλο, μου είπε τα αντίθετα. Πήγα σε αυτόν και μου λέγει να παντρευτείς. Πηγαίνω στον άλλο, μου λέει να γίνεις καλόγερος». Από ποιο στόμα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο? Είναι δυνατόν να λέγουν αντιφατικά πράγματα? Δια τούτο οι πατέρες μας λέγουν να υπάρχει σταθερός πνευματικός με προσωπική επιλογή και αυτό, ξέρετε, είναι από τα πιο μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να μας οδηγήσει σε καλούς πνευματικούς πατέρες, εκτός αν κοιμηθεί. Οπότε θα κοιτάξουμε να βρούμε άλλο πνευματικό άναφυρο, τι να το πω έτσι πιο απλά, οδηγών, έως ότου κι εμείς απέρθουμε του κόσμου τούτου και πάμε στους πνευματικούς μας πατέρες να κάνουμε κι εμείς τα δικά μας συνοδείας εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι κατά συνοδείας συνοδείας. Επομένως, εις το θέμα του πνευματικού πατρός εις την πρώτη συνάντηση ενός νέου ανθρώπου είναι το λεπτότερο σημείο από το οποίο θα κριθεί η μελλοντική του κατάρτιση και η πνευματική του σχέση. Ομιλούν νέοι άνθρωποι και λέγουν με τα λύπης, και αυτό δεν τιμά τους πνευματικούς πατέρες και δεν ομιλώ εις την αγάπη σας, αλλά το αναφέρω ως εξομολόγηση εις τα θεοφιλίωτα σας, ότι ελυπήθησαν πάρα πολύ από αυτά που άκουσαν εις τας πρώτας εξομολογήσεις. Λέγει χάρη, λόγου χάρη ένας νέος, ότι από το στόμα του πνευματικού άκουσα αμαρτήματα τα οποία δεν τα έγνωσα. Λεκτικός. Μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Και πήγε στους γονείς του και λέγει «Μπαμπά, μαμά, τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ δεν το γνωρίζω». Είναι αθώο και καθαρό, παιδί, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι πολύ λεπτή η ισορροπία από την πρώτη ή από τα πρώτα επικοινωνίας τας πνευματικάς, έως ότου καταλάβει κανείς με ποιον χαρακτήρα πνευματικών έχει να κάνει ο κάθε πνευματικός σε κάθε νέο προσερχόμενο.
Διαφορετικά θα φύγει από την εκκλησία, μπορεί και να σκανδαλιστεί μόνο ότι είναι αγαθού και Χριστού χαρακτήρας και να ζήσει μια υπόλοιπη ζωή μακρά της εκκλησίας, και αυτό θα είναι βλάβη ημών των πνευματικών. Και όχι μόνο βλάβη, αλλά και με αναφορά στον Χριστό μας, μήπως και ζητήσει ο Χριστός από τα νοσήματα που θα κάνει από την ευθύνη του κάθε πνευματικού πατρός. Ελέγχθησαν πολλά πράγματα εις το θέμα της παιδαγωγίας των γονέων, εις το θέμα της εξομολογήσεως. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εις μία συζήτηση των γονέων με τα τέκνα των, για να υπάγουν εις την Εκκλησία και να υπάγουν εις το μισθό της εξομολογήσεως, τα τέκνα των αντέστησαν, διαμαρτυρήθησαν και μάλιστα συνεπλάκησαν εις λόγους και προπυλακίστηκαν και με τα λόγια και με τα χέρια. Διότι οι γονείς επέμεναν να μεταβαίνουν τα τέκνα των εις την Εκκλησία και στην εξομολόγηση, ενώ οι ίδιοι δεν το έπρεπε. Και λέγει ο Υιός, καλά, εσύ εξομολογείσαι? Όχι. Γιατί? Πότε, μπαμπά, θα εξομολογηθείς? Γιατί εμένα με εξαναγκάζεις να κάνω κάτι που εσύ δεν το κάνεις? Δεν το πιστεύεις? Δεν είναι σωστό? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πώς λοιπόν ο λόγος σου θα έχει ισχύ σε μένα την άπειρη ψυχή, όταν εσύ ο ίδιος δεν το εφαρμόσες τόσους ή τόσους χρόνους? Πώς εσύ μου λέγεις να μεταβαίνω από νωρίς στην Εκκλησία, όταν εσύ δεν θα μεταβείς και προφασίζεσαι προφάσεις αναμαρτίες? Επομένως, αντιστρέφουν τους όρους και αυτό που οι γονείς συμβουλεύουν εις τα παιδιά, τους γίνεται σαν πνευματικό μπούμεραγκ. Αντιστρέφουν τις έννοιες. Θέλουν δηλαδή να δουν το παράδειγμα απόλυτα από τους καλούς των γονείς, και μετά και αυτοί, χωρίς πολλές συμβολές και λόγους, θα το ακολουθήσουν και θα εφαρμόσουν και θα είναι μια πολύ ευλογημένη και φυσική διαδοχή. Διαφορετικά θα υπάρχουν διαπληκτισμοί. Υπάρχει μια τοποθέτηση στο θέμα της συμβουλής των γονέων έναντι των πνευματικών, των τέκνων τώρα και των φυσικών στο μισή του εξομολογήσεως. Λέγει μια μητέρα, μέχρι της ηλικίας των 15 ή και 17 ετών τα παιδιά μου ήταν μέσα στην Εκκλησία. Από μικρά στην εξομολόγηση, από μικρά στην Θεία Κοινωνία, ακόμη και στην νηστεία, με πνευματική μελέτη, με κατηχητικά και τα τιάφτα. Μέχρι εκείνη την ηλικία τα τέκνα μου ήταν νομοταγή, ήταν ευσεβή και η ανάπτυξη των γονέων σφόδα. Από μία ηλικία και ξαφνικά αντιστράφησαν όλα. Αναποδογερίστηκαν, αφανίστηκαν τα πάντα. Τώρα είναι ενάντιος. Τώρα μου λέγει λόγους. Τώρα πράττει ακριβώς τα αντίθετα. Τι συμβαίνει? Ποιος φταίει? Ο πατέρας, η μητέρα, η παιδαγωγή στο σχολείο, ο πνευματικός? Ποιος φταίει? Είναι ένα θέμα πλατύτατο, το οποίο δεν είναι αυτής της στιγμής. Αλλά σε αυτές τις πάρα πολλές περιπτώσεις, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, ερώτησα το δικό μου γέροντα και άλλους ευσεβείς ανθρώπους και λαϊκούς, αλλά και απλούστατους ανθρώπους που έχουν πλουσία εμπειρία, και μου είπαν την εξής. Φταίει το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, σε τι φταίει? Έπρεπε να εμβολιαστεί και η αρετή της συμβουλής και της καλής συνηθίας να γίνει εδραίωμα μέσα του. Δηλαδή, να μην είναι γλάστρα, μία εδώ και μία εκεί, αλλά να φυτευτεί σαν πλατάνη, σαν δέντρο. Ότι πηγαίνεις στην εξομολόγηση, πηγαίνεις στη Θεία Κοινωνία, όχι επειδή σε συμβολεύω, όχι επειδή πηγαίνω κι εγώ, αλλά επειδή έτσι είναι η θέση της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το θέλημα του Χριστού μας. Με το Χριστό έχουμε να κάνουμε, όχι με τους ανθρώπους. Δια των ανθρώπων, αλλά η αναφορά μας είναι στον Χριστό. Εκεί η απολογία μας, εκεί η δόξα μας, εκεί και τα πάντα. Εάν δηλαδή το παιδί εμβολιαστεί με τη θέση του Χριστού Ορθοδόξους, τότε σε όποια ηλικία και να είναι, όπου και αν βρίσκεται, θα εκπληρώσει το καθήκον του. Ούτε οι γονείς θα αμφιβάλλουν και θα αμφισβητούν μήπως κάνει αυτό, μήπως πηγαίνει εκεί, μήπως και μήπως. Προβληματισμοί και αμφισβητήσεις. Δηλαδή, ήδη αμφισβητούμε μήπως το παιδί δεν εμβολιάστηκε σωστά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και είναι όλος αυτός ο αγώνας για να δούμε την πνευματική μας αναγέννηση. Γεννήθηκαν τα τέκνα. Και αυτό είναι μέγα θαύμα επί της γης. Επαναλαμβάνω, χαίρονται οι ουρανοί. Οι ουράνοι, οι άγγελοι και οι άνθρωποι, ότι γεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Έρχεται τώρα ο Χριστός μας εις το Άγιον Ευαγγέλιο
εκεί στη συνομιλία του με εκείνον τον ευλογημένο κρυφό μαθητή, τον Νικόδημο, και λέει: «Το γεγεννημένο εκ της σάρκος, σάρξεστη. Το γεγεννημένο όμως εκ του πνεύματος, πνεύμα εστι. Εάν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, παραμένει σάρκα». Δηλαδή όπως τα ζώα. Δεν είναι ζώο, αλλά πρέπει να αναγεννηθεί. Εδώ εις την γη θα αναγεννηθεί. Διότι ο αναγεννημένος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι απλώς ο γεννημένος. Και οι άλλοι λαοί της γης που απλώς γεννήθησαν και δεν ευαπτίστησαν, είναι άλλη υπόθεση του Κυρίου. Το Ορθόδοξο Ευαγγέλιο απευθύνεται για όλους τους λαούς της γης, αλλά κυρίως δι' εμάς τους Ορθόδοξους. Εμείς δια του Αγίου Ευαγγελίου θα κριθούμε και συνειδήσεως. Επομένως, απολύτως εφαρμόζονται τα λόγια του Ευαγγελίου εις εμάς τους Ορθόδοξους. Έτσι λοιπόν βαπτίζεται το παιδί και αναγεννάται. Μυρώνεται, παίρνει το Άγιο Μοίρα, το Άγιο Χρήμα, σταυροειδός, πανταχού, ψυχοσωματικός και αρχίζει χάρη στο Αγίο Πνεύματος και ενεργεί και μεγαλώνει διπλά και σωματικά και πνευματικά. Έρχεται πάλι ο Χριστός μας και μας αποκαλύπτει και μας λέει: «Όταν το Πνεύμα το Ακάθαρτο εξέλθει εκ του ανθρώπου, πότε? Εν το βαπτίσματι, τότε». Γι' αυτό το πράγμα μιλήμε, όχι για άλλους εξορκισμούς. Όταν λοιπόν εξέλθει, και πάντοτε εξέλθεται από όλα τα βαπτίσματα, διότι το Άγιο Πνεύμα εκεί ουσιοδός ενεργεί και εξέλθεται εκ της καρδίας για να εισέλθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και γίνεται αυτό πάντοτε. Είναι ένα μέγα θαύμα. Δεν μπορεί, έλεγε ένας πατέρας, μωράκι αμέσως να του κάνουν εξορκισμούς. Έχει δαιμόνιο το παιδί μου. Εξορκισμούς κατευθείαν ήταν αδαής. Και εξέστη και έταβαζε με όλους. Πρώτη φορά έκανε εξορκισμούς σε ένα μικρό παιδάκι. Βεβαίως, διότι ενεργεί εκ των έσωθεν της καρδίας πρώτου βαπτίσματος. Μετά το πάτημα έξωθεν. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας και μας συμπληρώνει και λέγει: «Όταν το Πνεύμα του Ακάθου εξέρχεται εκ του ανθρώπου, διέρχεται διανύδρων τόπων, ζητούν ανάπαυση και ουχ ευρίσκει». Άνυδροι τόποι δεν είναι έρημος αχάτη. Ούτε είναι η Σελήνη, ούτε ο Άρης ή η Ανδρομέδα. Άρα είναι εκεί όπου δεν υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι τα μάτια των πνευμάτων δεν βλέπουν όπως τα μάτια των ανθρώπων, δεν τους απασχολεί αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν άνθρωποι ή έρημνες, αυτοί την έχουν ανάγκη από τίποτα. Είναι ανενδεείς πάντων, ούτε κουράζονται, ούτε έχουν προβλήματα, ούτε θέλουν παρεούλα. Είναι τα πιο απελπισμένα νεκρά όντα ψυχικά. Λοιπόν, δι' αυτά τα πνεύματα είναι νεκροί τόποι, έρημοι τόποι, όπου δεν υπάρχει έστω και ένας Ορθόδοξος να διάγει Ορθόδοξα, ακόμη και αγιαστικός. Εκεί πορεύονται, εκεί εξορίζονται. Και φυσικά εκείνους τους ανθρώπους, σύν τα δικά των τα δαιμόνια που πολλαπλασιάζονται, τους ρίχνουν έτη και έτη περισσότερο και γίνονται τα έσχατα χείρονα τα πρώτα. Μετά όμως, λέγει ο Χριστός μας, μετά από χρόνους, το Πνεύμα των Πονηρών λέγει καθεαυτόν: «Θα επιστρέψω, εφόσον δεν βρίσκει ανάπαυση, εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθω». Αυτό είναι τρομακτική αποκάλυψη και είναι εις όλους. Εφαρμόζεται σε όλους. Είναι αποκάλυψη για όλους τους ανθρώπους, τους Ορθοδόξους βεβαίως. Ώστε λοιπόν μετά από χρόνια, 4, 5, 10, 12, πολλοί πνευματικοί μου είπαν ότι από τότε που αρχίζει η εφηβεία, 12, 13, σπανίως και 15, ξαναρχίζει το δαιμόνιο που εξήλθε εκ του βαπτίσματος και ξαναγυρίζει και αρχίζει τον πειράζει. Πρώτα με τον σαρκικό, σε όλες τις μορφές διαστροφής, σε όλη την κλίμακα διαστροφής, κυρίως με τους λογισμούς. Να μάθω, να ακούσω, να διαβάσω, να ειδώ. Ώστε λοιπόν η γυμνή εικόνα σκανδαλίζει, βεβαίως, και τον απαθή σκανδαλίζει. Και ο απαθής να μην σκανδαλίζεται και να το ειδεί, πάλι είναι αμαρτία. Αλλά ο Θεός έτσι κανόνισε τα πράγματα. Εδώ εις την εξορία θα είσαι ντυμένος και μάλιστα πολύ καλά ενδυδυμένος. Όχι απλώς ενδυδυμένος, διότι στο γυμνό μέλος, σαν σε αχίλια πτένα, θα σε υποσκελίζει ο εχθρός, θα σε τουμπάρει. Αυτό είναι μια πλουσία εμπειρία όλων των ανθρώπων και είναι αυτό και μια αποκάλυψη πολύ λυπηρά και πικρά. Ώστε λοιπόν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, του Αντιχρίστου, λέγουν το αντίστροφο. Τα γυμνά,
τα σαρκικά, τα διαστρεμμένα, δια των νόμων, ώστε έτσι θα πορευτούν οι λαοί της γης. Έτσι θα κληθούν τα παιδιά, έτσι θα χαθούν όλα τα παιδιά. Δεν θα υπάρχει ένας φυσιολογικός μετά από χρόνους, εάν πορευτούν κατά αυτόν τον τρόπο με τιούτους ανηθίκους και διαστρεμμένους νόμους. Δεν χρειάζονται ούτε πολλά βιβλία, ούτε πολλά διαβάσματα, ούτε πολλά πανεπιστήμια. Χρειάζεται κάθαρση της καρδίας, δάκρυα μετανοίας και υπακοή στις εντολές του Αγίου Ευαγγελίου. Οι πατέρες ασχολήθηκαν με τις μελέτες, ασχολήθηκαν με τις επιστήμες, με όλα αυτά, αλλά δι' αυτό δεν καθαρίζεσαι. Θέλει προσωπικό αγώνα, σωματικό και πνευματικό. Με αυτά κανείς και καθαρίζεται και αγιάζεται. Αυτά είναι οι τρόποι και η άσκηση της μετανοίας που εφήρμασαν κλήρος και λαός και απολαμβάνουν τώρα της Βασιλείας των Ουρανών. Ώστε λοιπόν η παιδαγωγία των Ορθοδόξων γονέων εκ της ιδίας αυτών εμπειρίας είναι αυτό που τους σωθεί δια τα τέκνα των και με την ευθύνη που τους έχει επομιστεί από την Εκκλησία να τους συμβουλεύουν και να τους λέγουν «Τώρα παιδάκι μου μπαίνεις στην εφηβεία λόγου χάρη». Τώρα αλλάζουν όλα, όχι μόνο σωματικός, όχι μόνο συναισθηματικός, αλλά και πνευματικός. Τώρα μην παραξενεύεσαι που άρχισε ο πόλεμος να γίνεται δρυμύτερος. Οι ταλαντώσεις των κυμάτων, των παθών και λογισμών να σαλεύουν τον νου σου. Τώρα οφείλεις να κάμπτεις τα γόνατά σου και να κάνεις αγώνα περισσότερο. Όχι να διαβάζεις απλώς βιβλία πνευματικά, που αυτό είναι εύκολο, να κάθεσαι και να διαβάζεις. Αλλά να κάνεις τι, μετάνοιες. 50%, ανάλογα με τη σωματική σου υγεία. Πρέπει να κουραστεί το σώμα. Πρέπει να υδρώσει το σώμα, ώστε αυτός ο κόπος ο σωματικός να είναι αφιέρωμα, δώρο προσφορά, θυσία στον Χριστό μας. Όχι κόπος δια την εργασία, την τιμία και νόμιμο και ευλογημένη, που γίνεται. Αυτό όμως έχει μισθό τα χρήματα, που είναι πολύ σωστό. Άλλος κόπος είναι αυτός. Για άλλον κόπο μου μιλούν οι πατέρες, όχι της τιμίας νομίμου εργασίας, αλλά τον κόπο της προσευχής, τον κόπο της ασκήσεως, δια τη θεραπεία των βαθών, δια την κάθαρση των λογισμών, την κάθαρση του νόσου και της καρδίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα βιβλία και τα διαβάσματα. Δια τούτο ο Χριστός μας εξέλιξε αγραμμάτους και τους έκανε πανσόχους. Όχι πως δεν είναι υπέρ των μορφωμένων, διότι το αντίθετο, αφού τους κάνει πανσόχους, άρα λοιπόν πρέπει κανείς να καταπτύσσεται και να μελετά και να μαθαίνει. Με την διαφορά επαναλαμβάνω ότι δια της μελέτης απλώς βοηθείται και φωτίζεται ο νους. Βεβαίως. Και έτσι γίνεται. Χωρίς την άσκηση όμως την πρακτική θα παραμένει κανείς αθεράπητος, διότι το πάθος θέλει κόπο και δάκρυα και μετάνοια και νωρά προσευχή, δώρο για τον Χριστό μας. Όπερ λέγεται προσωπικός κανόνας προσευχής και ο πνευματικός κανόνας προσευχής εκάστου Ορθοδόξου, λαϊκού, κληρικού και μοναχού παντός βαθμού. Έτσι λοιπόν, με αυτή την εμπειρία των ευσεβών γονέων, είναι σαν να μιλούμε σε πνευματικούς πατέρες για εναρέτους γονείς. Εγνώρισα και εσείς θα γνωρίσετε ανθρώπους ευσεβείς γονείς με εμπειρία Χριστού, με εμπειρία δαιμόνων, ακόμη και Αγίων και δαιμόνων. Και όταν ήμουν πολύ πολύ μικρό παιδάκι, κάτω των 10, και συνομίλω με ταυτόν, αμφισβητούσα εάν τα πράγματα, και το εξομολογούμε δημοσίως, και είναι από τα μεγάλα μου αμαρτήματα, εάν αυτά που λέγουν είναι αληθινά και έλεγα, είναι δυνατόν αυτοί οι λαϊκοί, αυτοί οι απλοί άνθρωποι να έχουν τέτοιες θεοπτίες και τέτοιες εμπειρίες. Αργότερα όταν μίλησα και μάλλον με τους πατέρες είπαν ότι συμβαίνει και μάλιστα κατά κόρον, ώστε οι περισσότεροι έπρεπε να είναι οι λαϊκοί παρά οι μοναχοί. Ώστε λοιπόν δι' αυτό σαν πνευματικό αλάτι στηρίζεται ο κόσμος σε όλες τις 5 υπήρους. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτοί πρέπει να παίξουν και ένα ρόλο των διαχριστών σαλό. Να είναι και γνωστοί, να είναι και κεκριμένοι και από τους οικείωστον, ώστε κανείς να μην γνωρίζει τη μυστική τους εργασία παρά μόνο ο Χριστός μας και ο πνευματικός τους πατέρας. Έτσι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο οι ευσεβείς γονείς, καθώς μεγαλώνει πρώην του χρόνου το τέκνο των, αγόρι και κορίτσι, θα εισέλθει σε αυτόν τον πειρασμό. Και μάλιστα η παιδαγωγή. Όλο το παθμίδουν, αλλά και οι ιατροί, εδώ οι ιατροί μας βοηθούν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή συμφωνούν σε αυτά που η Εκκλησία μας χιλιάδες χρόνια τώρα τα φανερώνει. Ότι η εφηβεία των κοριτσιών είναι δυσκολοτέρα των αγοριών. Δηλαδή
πιο διαφορετικά, πιο ύπουλα πολεμούνται τα κορίτσια από τα αγόρια. Διότι ένα κορίτσι, οποιοδήποτε ορθόδοξο, εάν από μικρό γαλοχηθεί στην ορθόδοξη πνευματικότητα, τότε αγγελοποιείται πολύ πολύ γρηγορότερα του αγοριού. Το αγόρι θα αργήσει, το κορίτσι γρηγορότερα, πολύ γρηγορότερα. Είναι η φύση της γυναίκας. Είναι όπως λέγουν οι πατέρες, ίσοι είμαστε, ίδιοι όμως δεν είμαστε. Άλλο το χάρισμα του ανδρός, άλλο το γυναικός διαγίου πνεύματος. Έτσι λοιπόν η εμπειρία των γονέων όταν έχουν και αγόρια και κορίτσια φυσικά τέκνα, ακόμη και πνευματικά διοθυσίες, θα πρέπει διαφορετικά να τα παιδαγωγήσουν σε προσωπικό πλέον επίπεδο όταν φτάσουν στην εφηβεία των και επέκεινα. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι προηγουμένως υπήρχε αυτή η συνεργασία ή αγαστή μεταξύ των, διότι εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τα παιδιά θα ψεύδονται. Τα παιδιά θα υποκρίνονται, θα λέγουν «Δεν θέλω να μιλήσω», «Δεν θέλω να σου πω», «Άφησέ με ήσυχο, σε παρακαλώ», «Μην τολμήσεις να μου μιλήσεις για αυτά τα πράγματα», «Έχω τους φίλους μου», «Έχω τις φίλες μου», «Έχω λάκους συντετριμένους», «Βορβορώτης δηλαδή», «Από εκεί πίνω νερό», «Δεν θέλω γάργαρο πηγή», «Πηγή και καθαρό νερό», όπως λέει η προφήτης Ισαΐας. Έχω δηλαδή άλλους συμβούλους, ώστε λοιπόν χάσαμε το παιχνίδι. Τους μεγαλώνουμε και σε μια ηλικία πηγαίνουν σε άλλους και μαθαίνουν άλλα πράγματα και τα πράττουν. Και εμείς αγνοούμε. Είναι όπως έλεγα στον αγαπητό μας κύριο πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο, έλεγα σε ένα σπίτι, δεν έχουμε στο σπίτι μας τηλεόραση και μας θεωρούν τα καλά παιδιά. Και το άλλο σπίτι δεν έχει τηλεόραση. Και το άλλο σπίτι δεν έχει τηλεόραση. Κύριε αγαθά αγγελουδάκια, να είναι ευλογημένο. Αλλά τα παιδιά λέγουν, εμείς πηγαίνουμε κρυφά στο σπίτι του φίλου μας και της φίλης μας και εκεί βλέπουμε τα κατανόμωσα. Και οι γονείς αγνοούν, όχι απλώς δεν ενδιαφέρονται, αλλά το αγνοούν παντελώς. Ώστε λοιπόν ευρέθη ο τρόπος να γίνεται η δουλειά γεροκρυφίως. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται διπλή η απάτη. Απατούν εαυτούς και αλλήλους. Και τα παιδιά απατώνται και οι γονείς. Ότι έχουμε καλά παιδιά. Και αυτό ομιλώ με γενική έννοια, διότι στα θέματα αυτά οι πνευματικοί μας πατέρες μας είπανε για να μας συμβουλεύσουν συνεωτέρως πάρα πολύ λυπηρές εμπειρίες. Τόσο λυπηρές, ώστε να αγκάσει ένας πολιός γέροντας να σταματήσει να εξομολογεί. Μου λέγει, έχω πάθει αιμόπτυση. Δεν αντέχω να ακούω αυτά τα πράγματα. Η ψυχή μου λεπτύνθηκε, επειδή λειτουργούσε κάθε μέρα, έφτασε σε ένα επίπεδο, εξαλώθηκε ο γέροντας, τώρα μόλις προφάνως εκοιμήθη, και έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να εξομολογήσει, διότι ακούει αυτά και εκείνα, αυτά τα πράγματα τα φοβερά, και λέγει, δεν είναι δυνατόν αυτά τα αγαθά παιδιά να κάνουν αυτά τα πράγματα εν αγνία των τόσων καλών γονέων των. Ώστε λοιπόν δεν χρειάζεται να μεγαλώσουν και να παιδαγωγηθούν. Χρειάζονται και αυτά, αλλά άλλο είναι ο βασικός σκοπός. Εάν ξεφύγουμε αυτή τη αποστολή, τότε χάσαμε τον έλεγχο και των ειδικών μας και των τέκνων μας. Ώστε λοιπόν στην εφηβεία θα έχουμε έναν ιδιάζοντα πόλεμο, ο οποίος θα κρατήσει μία υπόλοιπη ζωή έως τάφου. Έως τάφου. Όχι έως θέλους, αλλά έως τέλους. Μέχρι το τέλος. Με τη διαφορά ότι με τα χρόνια, τα σωματικά και τα πνευματικά, παίρνει άλλη μορφή ο πόλεμος, άλλη μορφή ο λογισμός. Και έτσι λοιπόν οι εξομολογήσεις των παιδιών που μεγαλώνουν ή θα γίνουν και αυτοί οι φυσικοί γονείς και θα πάει η διαδοχή το πράγμα, παίρνει πλέον την πλέον σωστή και υγιά μορφή. Διαφορετικά θα έχουμε ανομοιομορφία στις νέες οικογενείες. Και αν το πράγμα δεν εδριωθεί όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας, θα φτάσουμε σε μια εποχή που θα έχουμε μόνο έναν πατέρα και μια μητέρα, όχι μόνο όχι με θρησκευτικό γάμο, αλλά ούτε και με πολιτικό. Έτσι ελεύθερες συγκαταδιώσεις. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι προϊόν πορνείας και διαστροφής. Διότι αυτός ο άνθρωπος πώς θα ευλογηθεί από τον Χριστό μας, εφόσον ο Χριστός μας είναι πανταχού παρόν, αλλά απουσιάζει από την αμαρτία παντελώς και δεν ενεργεί παντελώς, πώς ο τόσο αγαθός και εύθυνος Χριστός μας θα κάνει αδικία στον εαυτό του να ευλογήσει κάποιον άδικο και παράνομο, έστω και αν δεν φταίει ο ίδιος. Πώς μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του ο Κύριος μας. Αυτό είναι το πρόβλημα των γονέων. Δεν φτάνει μόνο να φέρουμε τέκνα εις τον κόσμο. Θα γίνει αυτό εφόσον είναι μέγα χάρισμα και μέγα δωρεά.
αλλά η ευθύνη είναι κυρίως των φυσικών γεννητόρων. Θα μεταβεί το τέκνο στη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο θα πει και το παιδί. Και εσύ πατέρα θα πας και εσύ μητέρα στη βασιλεία των ουρανών. Θα είμαστε όλοι. Μήπως κάποιος από εμάς θα απουσιάζει. Μήπως εγώ. Μήπως εσύ. Μήπως. Διότι κάποιοι θα απουσιάζουν. Δεν μπορεί να είναι στη βασιλεία των ουρανών όλοι. Ενθυμίστε όταν με αγωνία ρώτησαν οι μαθητές. Πολλοί κύριε οι σωζόμενοι. Οι περισσότεροι θα σωθούν. Όλοι. Ολίγοι. Πόσον ολίγοι. Ανταυτού ο Χριστός μας απήντησε με το εξής. Πλατεία η οδός της απολίας και πολλοί δι' αυτοί εισερχόμενοι. Στενή και τεθλιμμένη η οδός και ολίγοι οι ευρίσκονται σε αυτήν και θαυμαστικό. Ώστε για τον παράδεισο ολίγοι, για τον Άδη πολλοί και είναι στόματα και αυτά είναι από τα Πανάγια Χείλη του Χριστού μας. Δεν είναι ούτε από Αγγέλου ούτε από Αρχαγγέλου. Αυτό όμως μας φοβίζει διότι η τελική μας αποστολή είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Έτσι λοιπόν, σεβαστοί μου πατέρες και Χριστό αδελφοί αγαπημένοι, εάν από μικράς ηλικίας, στο θέμα το πνευματικό, η καλή και ευσεβής γονείς, που τους χαρίζει ο Θεός τέκνα και είναι μέγα το θαύμα και κυρίως στις μητέρες, για να φέρουν ανθρώπους στον κόσμο, για να γεμίσει ο παράδεισος και η Βασιλεία των ουρανών, είναι υπεύθυνοι και υποχρεωμένοι ένα πνευματικό τους καθήκον να τους οδηγήσουν από μικράς ηλικίας εις το πνευματικό πατέρα. Μετά ο Θεός θα οδηγήσει αυτούς με συνεργασία με τους πνευματικούς λειτουργούς εις την πνευματική του ζωή και εις τη συνεργασία. Αυτά τα λίγα είχα να υπώ εις την αγάπη σας, εφόσον το θέμα είναι άπειρο και πλατύτατο. Δεν γνωρίζω αν σας ελείπησα μερικούς γονείς, διότι είναι θέματα πολύ σοβαρά και πολύ πνευματικά εφόσον ο καθένας μοιράζεται την ευθύνη και από θέση που ο Θεός τον όρισε πρέπει με τα ευθύνης ανώπιον πάντων και να ομολογεί και να απολογείται φανερός και εξάστερα αυτά τα πράγματα που οι Άγιοι Πατέρες μας τα ειδίδαξαν. Να ευχαριστήσουμε τον Γέροντα Εφραίμ για όλα τα καταπληκτικά τα οποία μας είπε και απνευστεί όλοι παρακολουθήσαμε. Επειδή έχουμε και τον Αντιδήμαρχο εδώ, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε στο πρόσωπό του τον Δήμαρχο Κατερίνης και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που για 13η-14η χρονιά ο Δήμος Κατερίνης μαζί με τους χορηγούς που είναι πίσω μας στηρίζουν τις προσπάθειες της Σχολής Γονέων που όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι ένας θησαυρός πολιτιστικός για την πόλη μας, μας κρατάει όλες τις χειμωνιάτικες Δευτέρες με εξέχους προσωπικότητες τις οποίες έχουμε την τιμή να παρακολουθούμε και να υποδεχόμαστε στην πόλη μας. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ομιλίας όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε τον Γέροντα ό,τι τυχόν απορίες έχουμε, να θυμίσω ότι η επόμενή μας ομιλία θα είναι την καινούργια χρονιά. Θα έχουμε τον Άβαρχο και επίτιμο Αγιεθά Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Χρήστο Λιμπέρη. Θα μας μιλήσει με αφορμή το γεγονός των ημείων πριν 13-14 χρόνια, χειρισμούς κρίσης και ήμια. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε τον συνθέτη του Μίμη Πλέσα, ο οποίος θα μας παίξει και μερικά κομμάτια στο πιάνο που υπάρχει εδώ. Έχουμε λοιπόν ένα πλούσιο πρόγραμμα. Θα σας περιμένουμε από την επόμενη την προσεχή την Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου. Παρακαλώ τώρα το λόγο, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι μπορεί να προσέλθει στο βήμα για να καταγράφονται οι ερωτήσεις. Γέροντα, σε ευχαριστούμε για τα τόσα ενδιαφέροντα και πνευματικά που μας είπατε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Τελικά, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η σωτηρία μας? Έχω ακούσει από κάποιον αγιορείτη ότι αν θέλουμε, θα μας συμβούν καταστάσεις, θα γνωρίσουμε ανθρώπους, ώστε αν υπομείνουμε, κατά 99,9% θα μπούμε στον παράδεισο. Αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Ποια είναι η άποψή σας, είναι τόσο εύκολο, είναι τόσο δύσκολο να σωθούμε? Πρώτη ερώτηση αυτή. Και μία δεύτερη, πόσο βαρύ φορτίο είναι για έναν πνευματικό πατέρα από τη δικιά σας πλευρά? Διότι έχω ακούσει ότι ένας πνευματικός πατέρας δεν έχει μόνο τα δικά του, φορτώνεται λέει και τα αμαρτήματα όλων των πνευματικών του τέκνων. Για τη δικιά του σωτηρία, επομένως, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
δεν μπορεί κανείς μαθηματικά να πει τόσο το 100 είναι εύκολο και τόσο το 100 είναι δύσκολο. Αλλά η κατάληξη και η εμπειρία είναι ότι είναι ευκολοτάτη. Ο ζυγός μου είναι Χριστός και το φορτίο μου είναι ελαφρό, λέγει ο Χριστός μου, διότι ο αγαθός Κυριναίος παντός Ορθοδόξου είναι ο Χριστός μας. Αυτός σηκώνει το 99% των βαρών, των πνευματικών όλων μας. Και εμείς το ένα. Δηλαδή εμείς θα δώσουμε τη δική μας προαίρεση και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Χριστός μας. Γιατί το είναι εύκολο. Με την εξής όμως διαφορά. Πρώτα εμείς το ένα και μετά ο Χριστός όλα τα υπόλοιπα. Επειδή δεν καταβάλλετε το ένα από την αρχή με ειλικρίνεια, δια τούτο καθίσταται σχεδόν δύσκολη ή και αδύνατη σωτηρία του ανθρώπου. Όχι ότι το βάρος είναι αδύνατο. Δεν μας ζητήσε ο Θεός δύσκολα πράγματα, ούτε έβαλε τις εντολές για να κολλάζονται οι άνθρωποι, ώστε να μην μπορεί κανείς να τις εφαρμόσει ή πολύ ελάχιστοι. Το δεύτερο είναι ότι η ευθύνη εκάστου πνευματικού πατρός είναι πολύ μεγάλη. Έλεγε ένας παππούλης εδώ στην Ελλάδα το εξής. Σε ένα μικρό χωριό χτύπησαν με το γαϊδουράκι από ένα γειτονικό χωριό το σπίτι του ιερέως και λέγουν «Πάτερ μου, πεθαίνει η σύζυγός μου. Έλα γρήγορα να την κοινωνήσεις». Ζητάει εξομολόγηση. Επρόκειτο περί ευσιβούς ψυχής με μυστηριακή ζωή. Να είναι ευλογημένο. Ήταν χειμωνιάτικη βραδιά και ψιλοχιόνισε και κρύο. «Πού πας», λέγει η παπαδιά η πρεσβυτέρα. «Με καλό στο γειτονικό χωριό», ετοίμασε το αρτοφόριο, είχε μέσα στο σπιτάκι του, με το γαϊδουράκι του να πάει στο γειτονικό χωριό. «Τέτοια ώρα να ξημερώσει πρώτα. Μάνει ασθενής και είναι ανάγκη». «Όχι να ξημερώσει». «Να είναι ευλογημένο», λέγει ο έρευς. Πρωί-πρωί ξημέρωσε, πέρασαν περίπου 5 ώρες. Πήρε τον Χριστό, το φαναράκι, το καντιλάκι, πήρε και έναν άνθρωπο και πήγαν στο σπίτι. Μόλις εισήρχε το ιερέας να την κοινωνήσει, η γιαγιά εξέπληξε. Εκείνη τη στιγμή πήρε ο Θεός την ψυχή της. Ποιος ευθύνεται, γιατί έγινε ακριβώς έτσι το γεγονός. Εάν πήγαινε νωρίτερα θα την κοινωνούσε. Δηλαδή, έχει μια μερίδα ευθύνης για ένα πράγμα και ο κάθε λειτουργός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα λόγια του περί μετανοίας λέγει ότι εάν συμπλέψεις με τα αμαρτήματα του εξομολογουμένου και τον εντραπείς, όποιος και αν είναι αυτός ακόμη και το διάδειγμα να φέρει επί της κεφαλής, ότι υπήρχαν οι ευσεβείς βασιλείς και άρχοντες, και λόγω της θέσεώς του εντραπείς να πεις τα ορθόδοξα λόγια, τότε από το στόμα του θα ζητήσω τα αμαρτήματά του, εάν πεθαίνει εξομολόγητος και κολλαστεί. Τότε εσύ πρέπει να πληρώσεις τον κανόνα τον δικό σου και τον δικό του. Με την έννοια αυτή λοιπόν κανείς γίνεται συγκοινωνός και συμπαίκτης και συμμέτοχος των αμαρτημάτων και των άλλων. Και η κατάληξη είναι μπορεί από τα δικά σου αμαρτήματα και πτέσματα και πάθη εσύ να τακτοποιηθείς και να σωθείς, αλλά από τα αμαρτήματα των άλλων που εσύ έχεις ευθύνη και δεν τακτοποιήσεις καλά, να γίνεις αιτία κολάπτυρος. Επομένως, δύο είναι τα αίτια που μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στην απώλεια αν δεν προσέξει. Τα δικά του πτέσματα και κυρίως τα πτέσματα των άλλων. Όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, παρακαλώ να έρχεται προς το βήμα για να καταγράφεται κιόλας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Αρβανίτη, να προσφέρει ένα αναμνηστικό στον σεβαστό γέροντα, πατέρα Εφραίμ. Και όποιος έχει ερωτήσει, παρακαλώ πολύ να έρχεται προς τα κάτω. Ένα πολύ μικρό αναμνηστικό δώρο για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Μεγάλη μας χαρά για τις προσευχές σας για όλους μας, αλλά και για τα Άγια Χριστούγεννα που έρχονται σε λίγες μέρες. Πολύ σας ευχαριστώ. Να γίνετε. Εμείς ευχαριστούμε. Υπονομονώ την αγάπη σας. Είναι το συλλεκτικό μας λεύκομα με τις 400 και πλέον ομιλίες που έχουν γίνει στα 20 χρόνια και η κασετίνα έχει 17 από αυτές. Και με την ευκαιρία να θυμίσω ότι στην επάνω στη βιβλιοθήκη διδανιστική του Δήμου Κατερίνης υπάρχουν 82-83 ομιλίες των τελευταίων 4 χρονών. Οποιοδήποτε από εσάς και από όλους τους πειρείς μπορούν δωρεάν να δανείσουν το DVD, να το παρακολουθούν, να το γράφουν και να το επιστρέφουν μετά για το επόμενο.
Στο πρόγραμμα το οποίο έχετε είναι γραμμένες οι διαθέσιμες ομιλίες. Και είναι ελεύθερο. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση. Ο Σιώτατε Αγιαγωγητή Πατέρα Εφραίμ και δικαίε της Ιεράς και της Αγίου Ανδρέα, ευλογείται. Ο Κύριος, συνεχίζει. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας και σας ευχαριστούμε για τις αγιορείτικες ευλογίες, τις οποίες είμαι σίγουρος ότι μας φέρατε. Ως γνωστόν, Πατέρα Εφραίμ, η αγάπη μας και ο σεβασμός μας στην χιλιόχρονη και πλέον ιστορία του Αγίου Όρους μας όθησε και δημιουργήσαμε έναν σύλλογο, τον Σύλλογο Προσκυνητών Αγίου Όρους Παναγία Υποταίτσα. Τα ερωτήματά μου είναι δύο. Είναι λίγο διαφορετικά από το σημερινό σας θέμα. Το πρώτο ερώτημά μου αφορά τους Ουρμάνους. Τους Ουρμάνους οι οποίοι έρχονται φυσικά στο Άγιον Όρος, θα έλεγα, πολλοί, πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν σκορπιστεί στα διάφορα μοναστήρια, κελιά, σπίτια κτλ. Με σκοπό φυσικά να μονάσουν. Αυτό το γεγονός, κατά τη γνώμη σας, θα αποτελέσει μελλοντικά κάποιο πρόβλημα ως προς την ομαλή λειτουργία του Αγίου Όρους? Η πρώτη ερώτηση μου. Και η δεύτερη αφορά τους αγιορείτες μοναχούς. Τους αγιορείτες μοναχούς οι οποίοι, ως γνωστόν, με το θάνατο, αντίθετα με εμάς, διατηρούν την ευκαμψία τους. Αυτό το γεγονός, αν ρωτούσε κάποιος εμένα, θα απαντούσα ότι είναι δώρο της Παναγιάς μας για τις καθημερινές υπηρεσίες σας και για τα καθημερινά όλα αυτά που κάνετε προς το πρόσωπο της Παναγιάς μας. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό ή έχετε κάποια άλλη απάντηση? Ευχαριστώ πολύ. Στο Άγιον Όρος μονάζουν Έλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, με ανάλογα μοναστήρια και σκήτας, όπως γνωρίζουμε. Αιώνες τώρα, περίπου 1000 χρόνια. Παλιότερα υπήρχαν και οι Ιβυρίτες, την Ιβυρία, τη Γεωργία τη σημερινή, που τώρα εξέλιπαν από τη Μονή των Ιβύρων. Τον 20ο αιώνα παρατηρήθηκε το εξής. Όλα τα μοναστήρια του Αγίου έγιναν κοινόβια. Με τελευταίο τη Μονή του Αγίου Παντοκράτορος. Πλέον σήμερα όλα τα 20 κοινόβια του Αγίου Όρους ως μοναστήρια κοινόβια λειτουργούν σύμφωνα με την παλιά παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει ιδιορυθμία στο Άγιον Όρος. Είναι όλα κοινόβια. Η Παναγία μας άνοιξε θύρα ελέους. Διότι το Άγιον Όρος είναι ειδικό της. Δεν είναι των μοναχών, ούτε και των λαϊκών. Έχουν ίσες εξουσίες και οι λαϊκοί και οι κληρικοί και οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, επειδή είναι, επαναλαμβάνω, αποκλειστικά κλήρωση και περιβόλιο ειδικότητας της Παναγίας μας. Απλώς οι μονάζοντες ενικούν ισοβίως λίγο ή πολύ όσα χρόνια θα ζήσουν επί της γης, στο Άγιον Όρος. Τα τελευταία χρόνια όντως έρχονται περισσότερο του κανονικού Ρουμάνοι, επειδή ανοίχθηκαν οι θύρες των συνόρων με τα γνωστά θέματα της Ευρώπης. Δια τούτο ο Παναγιώτης Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος έστειλε ένα αυστηρό γράμμα στην Ιερά Κοινότητα για το θέμα των Ρουμάνων. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει η Ρουμάνικη Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου που είναι κοντά στην Ιερά Μονή της Μεγίστης Λάβδας. Υπάρχει και μια άλλη Ρουμάνικη Σκήτη του Λάκου, όπως λέγεται, που ανήκει στη Μονή του Αγίου Παύλου. Υπάρχουν και μερικά κελάκια που μένουν ένας, δύο, τρεις Ρουμάνοι, διάσπαρτοι στο Άγιον Όρος. Ο αριθμός αυτών όλων των Ρουμάνων στο Άγιον Όρος είναι μικρός, όπως και των Σέρβων και των Ρώσων και των Βουλγάρων. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι των Ελλήνων. Δεν υφίσταται έννοια ρατσισμού
ή εθνικισμού στο Άγιον Όρος και δεν υπήρξε και ποτέ. Πότε και θα υπάρξει, αφού είναι ως αίρεσες καταδικασμένοι από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και από όλους μας. Όμως, η Ιερά Κοινότητα έχει θέσει αυστηρός αριθμό ότι σε ένα χώρο ομοδόξων ορθοδόξων θα είναι αυστηρός καθορισμένος τόσος. Δεν θα επιβεί ποτέ τον αριθμό λόγω χάρη των Ελλήνων. Εάν ένα μεγάλο ορθόδοξο ελληνικό μοναστήρι, η Μονή Βατοπηδή, η Παλιά Εισπυγμένου που είναι πάνω από 100, η Μονή του Αγίου Γρηγορίου που είναι τα μεγαλύτερα ορθόδοξα ελληνικά μοναστήρια, είναι τόσος αριθμός, ένα ρωσικό μοναστήρι, ένα σέρβικο κτλ. Δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να επιβεί τον αριθμό των Ελλήνων μοναχών. Ούτε καν εις τα ίμιση φάρει. Επομένως, ο αριθμός των μοναχών που θα μονάσουν από ομοδόξους ορθοδόξους είναι αυστηρά καθορισμένος. Δεν θα υπερβεί των αριθμών αυτών. Και έτσι με την είναι αυτή είναι τακτοποιημένο. Όμως, λέγουν οι ίδιοι οι ορθόδοξοι λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί, οι Ρουμάνοι τώρα, ότι εμείς δεν θέλουμε να μονάσουμε στον τόπο μας. Αυτά τα λέγουν αυτοί. Μεταφέροντας ειδικά στον θέσεις, που πολλές φορές δεν συμφωνώ και εγώ προσωπικά, αλλά απλώς τα λέγουν. Λέγουν λοιπόν ότι στα μοναστήρια μας δεν θέλουμε να μονάσουμε, γιατί είναι θέατρα. Είναι η δική τους γνώμη. Εγώ δεν έχω μεταβεί εκεί και δεν γνωρίζω ακριβώς. Ακούω όμως. Δεν θέλουμε να τα βγούμε στα μοναστήρια μας και να μονάσουμε, γιατί γνωρίζουμε τον τόπο μας, γνωρίζουμε την πατρίδα μας, γνωρίζουμε την ιστορία μας. Θέλουμε στο Άγιον Όρος. Κανείς από εμάς δεν θα μονάσει. Είναι ειδικό σας το Άγιον Όρος. Μας φοβείστε, διεκδικούμε, θέλουμε να πάρουμε το Άγιον Όρος. Επειδή κάποτε ελέγχθησαν και κάποτε γράφησαν και αυτά είναι αληθινά. Είναι όλα καταγεγραμμένα με κάθε λεπτομέρεια. Όμως η θέση του Αγίου Όρους είναι αυστηρά και καθορισμένη να μην υπερβεί ποσός αυτών των αριθμών. Το ίδιο συμβαίνει και η Μονή του Αγίου Παντελήμονος του Ρωσικού. Διότι κάποτε υπήρχαν περισσότεροι Ρώσοι και ο λιγότεροι Ουκρανοί. Τώρα είναι οι περισσότεροι Ουκρανοί και ο λιγότεροι Ρώσοι. Και δίστανται οι θέσεις όπου γνωρίζουμε όλοι μας. Αυτά είναι φανερά και εξάστερα. Πηγαίνει κάποιος Ρώσος στο Ρώσικο μαστήριο του Αγίου Παντελήμονος, τον αποπέμπουν επειδή είναι Ρώσος. Εάν μεταβεί Ουκρανός, τον δέχονται. Αυτά τα πράγματα από μόνο τους είναι εμπαθή και τελέσφορα. Δεν συμφωνεί κανείς με αυτές τις θέσεις. Αλλά είναι θέσεις της ιδίας μονής που είναι αυτοδέσποτη και αυτοδιοίκητη, αλλά με τη γενική έννοια της Ιεράς Συνόδου και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Αφαιρείται και του Πατριαρχείου της δικής των χώρας. Αυτά τα θέματα είναι συζητήσιμα, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η Ιερά Κοινότητα προσέχει πάρα πολύ, ας καταδομηθεί αυτά τα θέματα με τα όρτα ανεωγμένα και με μεγάλη ευλάβεια και προσοχή και νομίζω δεν θα τηθεί τέτοιο θέμα. Αυτό όμως που μας ανησυχεί είναι ότι ακαταπάσως έρχονται πάρα πολλοί λαϊκοί Ρουμάνοι και μένουν πέραν του κανονικού στο Άγιον Όρος, έχουν υπερβεί τις καθορισμένες διορίες που είναι το διαμονητήριο, εάν είναι 5-10 ημέρες, αυτοί θα μείνουν τόσο ή τόσο χρόνο περισσότερο του κανονικού και λέγουν ψέματα και πολλά δις υποκλίνονται ή και μας βλέπουν πράγματα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό και σε εμάς έχει γίνει στη σπίτι μας και αλακούν. Και μυθούν και κρυοφαγούν και κάνουν και άλλα πράγματα. Όμως θα πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα, αλλά από την Ιερά Κοινότητα και από τα οικία μοναστήρια. Εμείς απλώς σαν ευθελείς μοναχοί ευχόμεθα ποτέ να μην ανακύψει μείζον πρόβλημα στο θέμα αυτό, διότι και αυτοί ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ από τον κομμουνισμό και από άλλα πράγματα και θέλουν να βρουν βοήθεια και καταφύγιο στο Άγιον Όρος. Εν κατακλείδη, λέει, ερχόμαστε με 1000 λογισμούς, για τους Ρουμάνους λέμε, στο Άγιον Όρος. Αν φύγουμε με 2000 λογισμούς εξαιτίας σας, ποιος θα φταίει. Πρέπει να βρούμε ανάπαυση από το Άγιον Όρος. Δεν θα μονάσουμε στο Άγιον Όρος, αλλά πρέπει να παρηγορηθούμε. Πρέπει να βοηθηθούμε και αλίμονα αν δεν μας βοηθήσετε. Ομιλώ για όλο το Άγιον Όρος. Βλέπετε ότι είναι λεπτά τα πράγματα, διότι είναι και πνευματικά. Όμως μερικοί έρχονται και για πόνιδος λογισμούς. Λέτε και είναι κατάστοποι. Αυτό τώρα κάνει εμάς μοναχούς να σκεφτόμαστε πονηρά. Αλλά δεν είναι η αποστολή μας έτσι να σκεφτόμαστε και έτσι να ομιλούμε, διότι θα χάσουμε την αποστολή μας και τη θέση μας. Ο κύριος Τηροδήμος. Το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα. Όταν για πρώτη φορά ήμουν δόκιμος και κοιμήθηκε ένας μοναχός στο κοινό του Φιλοθέου, ο παππούς ο Ευδόκιμος, εις τας Αθήνας. Και πήγε ο γέροντάς μου, που τώρα είναι στην Αριζόνα, στον Άγιο Αντώνιο της ΗΠΑ, να το συνοδεύσει, είχε κοιμηθεί από την Αθήνα, να το φέρει και να το φέρει με καραβάκι να το θάψουμε στο μοναστήρι. Ήταν Σεπτέμβριος
του έτους 1977. Οι εκείνοι νοσοκόμοι που είχαν πρώτη φορά συναντήσει τέτοιο θέμα, τον είχαν 2 μέρες στο νοσοκομείο και δεν δίναν οι γιατροί άδεια να φύγει, γιατί ήταν αφράτος, ήταν ζεστός και κάθε υπερβολή ευλίγιστος. Και λέγαν λοιπόν οι γιατροί, δεν απέθανε, αλλά καθρέφτη. Πρέπει να παγώσει. Πρέπει να παγώσει το αίμα. Ο Παππούλης ήταν τόσες ώρες, πάνω από 48 ώρες, ήταν πάρα πολύ ευλίγιστος. Εκοιμήθηκε, τάφη μετά από 3,5 μέρες για το λόγο της μεταφοράς. Είχε και λίγο κύμα. Και τον έφερε ο γέροντας ο δικός μας από την Ερυσσό. Μέχρι τελευταίας πνοής του ήταν ευλαβής μοναχός και φυσικά και πολύ ενάρετος. Αυτός έφερε και τον γέροντά μας από την Προβάτα στο Άγιον Όρος. Και μας έλεγε ο ίδιος, και αυτό οπωσδήποτε το διαπιστώσαμε για πρώτη φορά, ότι η Παναγία μας κάνει ένα δώρο σε όλους τους μοναχούς του Άγιου Όρους να είναι ευλίγιστοι μέχρι να ταφούν. Αλλά και μετά την ταφή παραμένουν ευλίγιστοι, μολονότι αποσυντίθεται. Είναι ένα δώρο της Παναγίας μας. Όχι πώς το αξίζουν οι μοναχοί, αλλά είναι ένα δώρο. Εγώ, επειδή ήμουν πολύ περίεργος και είμαι, ερωτούσα πολλούς πατέρες, πού οφείλεται αυτό. Πού οφείλεται αυτό, εις τους μοναχούς και σε ποια αρετήτων. Είναι δώρο και για ποιο λόγο. Και είπαν οι πατέρες ότι η Παναγία το κάνει. Άλλοι επειδή λέγουν, επειδή κοινωνούν συχνά οι μοναχοί, άλλοι επειδή λένε συνεχώς την ωραία προσευχή, άλλοι που προσπαθούν να αγνήσουν σώμα και ψυχή στο πιο μεγάλο βαθμό, όλα αυτά είναι αληθινά και σωστά. Αλλά η θέση του γέροντος είναι ότι είναι ένα δώρο της Παναγίας μας για την ευαρέστηση του μοναχού. Αυτό ιατρικώς είναι ανεξήγητο. Διότι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους μετά την κοίμηση σε τόσες ώρες να παγώνουν. Δεν είναι κακό να παγώσει, είναι φυσιολογικό. Αλλά αυτό είναι υπέρλογο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως επειδή ο τάδε έχει παγώσει και άλλος δεν έχει παγώσει, ο μοναχός είναι ανώτερος του λαϊκού και του κληρικού. Αυτό είναι αμαρτία, δεν κάνει. Είναι ένα ίδιο χάρισμα. Να μεταφέρω. Το πιστεύω και το κηρύττω. Διότι το έχω δει σε τόσους μοναχούς και σε τόσους λαϊκούς. Αυτό ισχύει μόνο στους αγιορείτες μοναχούς. Όχι, συμβαίνει και έξω. Και στον Άγιο Σάββα. Συμβαίνει και έξω. Και σε λαϊκούς έχει γίνει. Γέροντα, να μεταφέρω μία γνώμη του πατρός Μαξίμου του Βατοπεδινού, ο οποίος θεωρούσε φυσικό, όποιος πεθαίνει, γιατί έβλεπε στο Άγιο Όρος που πεθαίνουν, ότι ήταν ευλίγιστοι. Και λέει κάποια στιγμή πέθανε ένας λαϊκός στο μοναστήρι μας, στο Βατοπέδι. Μέχρι να κανονίσουμε τα διαδικαστικά να φέρουν το λιμενικό να τον βγάλει έξω, σε 4-5 ώρες είχε παγώσει. Δεν μπορούσαμε να τον ντύσουμε. Και του έκανε εντύπωση, γιατί αυτός είχε μάθει την άλλη φιλοσοφία. Ότι ήταν φυσιολογικό το να είναι ζεστός και έκαμπτος ο κεκοιμημένος. Παρακαλώ τον κύριο Τριοδήμα. Γέροντα, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό και να με συγχωρείτε για την απλότητα της ερωτήσεως. Γιατί θα πρέπει ο Ορθόδοξος Χριστιανός να εξομολογείται? Είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό? Υποχρεωτικό. Να τελειώσω λίγο μόνο. Αυτό να μας το στηρίξετε αγιογραφικά και να μας πείτε τι σχέση έχει με τη σωτηρία του. Ευχαριστώ πολύ. Τα υποχρεωτικά μυστήρια είναι 4. Τα υποχρεωτικά. Βάπτισμα, χρίσμα, θεία κοινωνία και μετά εξομολόγησης. Υποχρεωτικά. Διότι τα αμαρτήματα του ανθρώπου συγχωρούνται μόνο επί της γης. Κανένα εν ουρανής. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, αν δεν εξομολογηθεί, θα φύγει με τα αμαρτήματά του. Και σε ένα αμάρτημα απουσιάζει ο Χριστός. Δεν μπορώ εγώ με ένα αμάρτημα να πάω στον παράδεισο, όσο και καλά να κάνω. Διότι εδώ είμαι στην εξορία και εδώ πολυβούμε και από τον εαυτό μου και από τα αμαρτήματά μου και από τα πάθη μου και από τον κόσμο της αμαρτίας και από τον διάβολο κατά υπερβολή. Λοιπόν, είναι αδύνατο να μην πέσω. Το αμαρτάνει ένα ανθρώπινο. Το επιμένει και εμένει είναι δαιμονικό. Δια τούτο οι πατέρες είπαν ότι είναι υποχρεωτικό με την έννοια ότι είναι σωτηρολογικό, αλλά δεν είναι δογματικά δικτατορικό. Θέλεις, δεν θέλεις, θα μεταβεί στην εξομολόγηση. Όποιος θέλει θα μεταβεί και όποιος πιστεύει θα μεταβεί. Αλλά είναι πλάνη του Αγίου Πνεύματος και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος να πιστεύει κάποιος ότι δεν θα εξομολογηθεί ποτέ και θα πάει στον παράδεισο. Είναι βλασφημία, διότι θα πέφτει με τα αμαρτήματά του. Μακάρι να μην είχε άνει κανένα αμάρτημα, αλλά είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι αναμάρτητος επί της γης. Επόμενο ερώτημα. Ελάτε. Για να κερδίσουμε χρόνο, όποιος θέλει να ερωτήσει, ας κατεβαίνει σιγά σιγά.
προς το βήμα. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται η επιλογή του εξομολόγου, του πνευματικού. Πρώτο. Δεύτερο ερώτημα που έχω να κάνω είναι αν ο πνευματικός αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι των προσδοκιών μας, τι πρέπει να κάνουμε. Και ένα τρίτο ερώτημα, την αξία της νοέρας προσευχής. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα σας ώρες. Ήταν ένα παιδάκι και λέει, Άγιο Μινά, εσύ που τα βρίσκεις όλα και εσύ που τα ξέρεις τόσα πολλά, έχεις το χάρισμα, οδήγησέ με εκεί που θέλεις εσύ να βρω κάποιο πνευματικό. Μικρό παιδάκι βέβαια, με πρότυπα και αφέλεια. Τέλος πάντων τακτοποιήθηκε κάπου. Όντως είναι από τα δυσκολότερα θέματα, διότι τους φυσικούς γεννήτρες και γονείς δεν τους διαλέξατε. Γεννηθήκαμε ο καθένας στο σπίτι του, από τον πατέρα του και από τη μητέρα του. Τους πνευματικούς ανθρώπους τους διαλέγουν. Ποιος θα γίνει ανάδοχος των τέκνων, ποιος θα παντρέψει αυτούς, τους φίλους τους πνευματικούς, τους διαλέγουμε. Όλους. Με ευθύνη και προσευχή και πολλές φορές και με πολύ νηστεία και δάκρυα. Και καθυπερβολή από όλους αυτούς τον πνευματικό πατέρα, διότι η πνευματική προκοπή παντός ανθρώπου κατά μείζωνα λόγω οφείλεται και στον πνευματικό πατέρα αυτού, δηλαδή στη συνεργασία του. Εδώ θα γίνει συνεργασία. Πολλές φορές έλεγαν μοναχοί και το λέγουν στο Άγιον Όρος. Εγώ ήρθα για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος επειδή γνωρίζω τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε συγκεκριμένα πρόσωπα και θα μεταβώ εκεί για να μονάσω. Το οποίο και έγινε. Πολύ σωστό. Άλλοι λέγουν, όταν ήρθα στο Άγιον Όρος ως άθεος προσκυνητής, μετέπειτα ορθόδοξος μοναχός Αγιορείτης, έκανα τουρισμό στο Άγιον Όρος, πνευματικό όπως λέμε, και δεν γνώριζα τίποτα. Κάπου πήγα, κάπου εξομολογήθηκα, ο Θεός τα κανόνισε, αναπαύθηκα, έμεινα. Άλλοι περιφέρονται πολύ καιρό στο Άγιον Όρος και σ' άλλα μορφίες της Ελλάδος και όπου αναπαυθούν, εάν αναπαυθούν, εκεί θα παραμείνουν. Έτσι λοιπόν έχουμε ποικιλίες, αλλά είναι θέμα προσευχής και μάλιστα εμπόμου και καρδιακής. Ο Χριστός μας που γνωρίζει το μέλλον παντός ανθρώπου και τη συνεργασία του με τον ανάλογο πνευματικό πατέρα δεν θα αφήσει ανακλήρωτη αυτό το μεγάλο πόθο που με τόσο πόνο και δάκρυα το ζητούμε. Θα μας οδηγήσει εκεί που ο Χριστός γνωρίζει. Και ξέρετε να είναι όχι η ανακάλυψη αλλά η φανέρωση σε αυτή, η αποκάλυψη, να το πω καλύτερα, μετά από πολλές νηστείες και προσευχής, πραγματικά θα είναι θεόδοτη αυτή η απάντηση και η θέση. Δηλαδή δεν θα πάει κανείς στον οποιοδήποτε. Θα ερευνήσει πολύ πολύ καλά το θέμα. Και μάλιστα πολλοί λαϊκοί που λέγουν έξω, πού θα πάμε, εδώ, εκεί, έκαστος κατά το δοκούν, έκαστος όπου αναπαυθεί. Δεν συμφέρει να υποδείξουμε να πάει κανείς εδώ ή να υπάγει κανείς αλλού. Αλλά οι συμβουλές είναι, θα κάνεις νηστεία, θα κάνεις προσευχή, θα κάνεις παράκληση για πολύ καιρό και θα πεις στην καρδιά σου ελευκό να σε πληροφορήσει. Και το πνεύμα του Άγιου θα σε φωτίσει και θα σε οδηγήσει. Πώς? Αυτό είναι ένα μυστήριο που τελεσιοργείται εκείνη την ώρα. Το δεύτερο είναι ότι δεν συμφέρει κανείς να αφήνει το πνευματικό του και να πηγαίνει σε άλλο πνευματικό. Είναι μια συμβολή σχεδόν όλων των πατέρων. Πλην μιας περιπτώσεως. Όταν ο πνευματικός κηρύττει φανερά γυμνή κεφαλή, αίρεση ή αμαρτία. Πάνε και πόνευσε, λέγει. Ποτέ. Μα όσο το λέγω εγώ, ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Μα εγώ, κανένας εσύ. Όλος ο κόσμος, κανένας. Παρακοή σε όλους. Υπακοή μόνο στον Χριστό. Η υπακοή γίνεται στους ανθρώπους επειδή οι άνθρωποι υπακούν στον Χριστό. Υπακοή αντί υπακοής. Μόλις διαπιστωθεί κάποια παρακοή στο θέλημα του Κυρίου και στις γραπτές δασκαλίες της Εκκλησίας μας, να δείτε πώς κανείς ξεσπαθώνει και το προβατάκι γίνεται λιοντάρι. Και δεν είναι αυτό παρακοή αντιλογία, είναι ότι κανείς πρέπει να σώσει, να τυχήσει τον εαυτό του. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, θυμίστε αυτό που έλεγε ο Αγιότατος εκεί, ο Σαμουήλ στον Σαούλ τον βασιλέα. Καλύτερα να κάνεις τα έλεγε παρακοή, παρά θυσία καθαρά.
Το τρίτο. Αυτό είναι ένα θέμα ατελείωτο. Από τον ωκεανό θα πω μια ρανίδα, μια θάλασσα. Από όλες τις προσευχές που έχουμε εδώ στην Υγή, η πιο μεγάλη και πνευματική είναι αυτή η μικρά εις τας λέξεις, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Και είναι αποδειγμένο από την πλούσια φιλοκαλική μας παράδοση ότι η προσευχή είναι τόσο δυνατή όσο είναι μικρά εις τας λέξεις και εις τα ρήματα, αρκεί να έχει κέντρο τον Ιησούν Χριστόν. Και επειδή είναι μικρά, μπορεί να λέγεται και από τους πολύ μικρούς. Είναι πολύ εύκολο και το μικρό παιδάκι να αρχίσει να ψιλίζει ο Χριστός μου, ο Χριστούλης μου, η Παναγία μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Θεωτό και Παρθένε σώσον κτλ. Και να αρχίζει από μικρός να κάνει αυτή την προσευχή. Έτσι θα μεγαλώσει και θα βοηθηθεί. Και επειδή υπάρχει γραπτή πλούσια έτσι, διδασκαλία των Αγίων Πατέρων για αυτά τα θέματα, συμφέρει κανείς να αδολισχύσει, να μελετήσει εμπόνως αυτά τα κείμενα, αλλά κυρίως η προσευχή θέλει πνευματικό οδηγό και συνεργάτη. Δεν θα οδηγηθούμε στην προσευχή δια βιβλίων. Δεν υπάρχει εδώ αγγλικά ένα διδασκάλου. Εδώ υπάρχει μεταδιδασκάλου και μάλιστα μετακαλού διδασκάλου. Χρειάζονται και τα βιβλία, όπως χρειάζεται και ο άνθρωπος. Επόμενο ερώτημα. Να ρωτήσω εγώ, Γέροντα. Είπατε ότι όταν στους έφηβους από τα 12 έως τα 15 αρχίσουν μια αντίστροφη πορεία, ότι πολλές φορές φταίει το ίδιο το παιδί. Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν τον έφηβο ή την έφηβη? Μέχρι μια μικρή ηλικία που τα παιδάκια πηγαίνουν στην εκκλησία και κάνουν όλα τα μυστήρια και αναπαύονται οι γονείς ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ σωστά. Είναι αληθινό ότι έτσι συμβαίνει. Όμως πρέπει να εδραιωθεί πολύ καλά αυτή η αρετή στο παιδί, στη μικρά αυτή απαλή ηλικία, ώστε όταν μεγαλώσει να το κάνει αυτό με ευθύνη και επίγνωση. Όχι επειδή με παρακονεί ο μπαμπάς μου, όχι επειδή με παρακινεί ο φίλος μου, ή το βιβλίο, ή ο πνευματικός. Το κάνω για τον Χριστό. Πηγαίνω στην εκκλησία για τον Χριστό. Είτε πηγαίνουν πολλοί, είτε πηγαίνουν ολίγοι. Γιατί πρέπει να πάμε στην εκκλησία? Γιατί εκεί θα γίνει η Θεία Λειτουργία. Εκεί θα μαζευτούν οι άγγελοι. Εκεί θα μαζευτούν οι άγιοι. Μα παντού δεν είναι ο Θεός. Παντού είναι ο Θεός, πρέπει ο Θεός, αλλά δεν είναι πανταχού παρόν η Θεία Λειτουργία. Εκεί στη Θεία Λειτουργία θα γίνει το μεγάλο μυστήριο της Θεαλειτουργίας. Εκεί θα μεταβούμε. Λοιπόν, με την έννοια που το γνωρίζει ένας μεγάλος υπεύθυνος, με την ίδια αίσθηση και πληροφορία, αν θέλετε και χάρισμα, πρέπει να φετιφθεί και στο νου και στην καρδιά του μικρού παιδιού. Τότε λέμε πως το παιδί εμβολιάστηκε στη χάρη. Πήρε το πόλι, πήρε τη διαδοχή, πήρε τα σκύπτρα. Λοιπόν, μην το φοβεί σε αυτό. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα μεγαλώσει, θα προζήσει. Βέβαια, επανέρχεται πάλι, αλλά οπωσδήποτε αφού κάνει τη γυροβολιά του ασώτου ιού και τη θηγατρό. Και επαναλαμβάνεται το Ευαγγέλιο ακόμη μια φορά στον άνθρωπο. Είναι λεπτό το θέμα εκείνη τη μεταβάσεω σε εκείνη τη λεπτή ηλικία. Δηλαδή, λίγο σηκώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να βαθμολογηθεί η τέλεια πίστης και η τέλεια προαίρεση του ανθρώπου που στη μικρή ηλικία ήταν τόσο τακτοποιημένα επειδή δεν πολεμήθηκε περισσότερο. Τώρα που πολεμείται περισσότερο, τώρα βαθμολογείται τέλεια προαίρεση. Σε αφήνει λίγο ο Θεός, σηκώνει τη χάρη για να φανερωθεί καλύτερα η προαίρεση. Και εκεί πλέον ξεσκεπάζεται και λέγει: Είμαι αυτός που είμαι. Μάλιστα. Κύριος Παπαζήσης. Κάποια άλλη ερώτηση? Εγώ ήθελα να ζητήσω ακόμη μια φορά συγγνώμη αν κάποιους ελείπησα με αυτά που ελέγχησαν, διότι είναι λεπτά τα θέματα και επαναλαμβάνω, προσευχόμαστε για τους ευσεβείς γονείς και όσους θα γίνουν γονείς για τις μεγάλες ευθύνες και χάρητες που απολαμβάνουν και μακάρι τα τέκνα και τα τέκνα των δέκατων όλα να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Και τελευταία και εμείς η μοναχή. Πάντως για την ωραία προσευχή νομίζω δεν καλυφθήκαμε πάρα πολύ. Μήπως, θα έπρεπε να δεσμευτείτε για την επόμενη περίοδο να έχουμε ένα θέμα της ωραίας προσευχής. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας να συγκριθούμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.